Στα πλαίσια της προεκλογικής εξαγγελίας, γιατί έχει ξεκινήσει πια για τα καλά. Από τώρα με τις εκλογές θα εξακολουθούμε να μιλάμε για αυτά που κάναμε και τα πολλά περισσότερα τα οποία έχουμε να κάνουμε από το πιστεύω. Έχει μια αξία να δίνουμε έμφαση στον απολυτισμό του κοινωνικού μοντέλου, επειδή μόνο έτσι μπορούμε να στήσουμε πραγματικές σχέσεις στους ίδιους πολίτες. Αισθάνομαι απολύτως ίσχυρο γιατί παρά τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε. Τις κεντρικές μας προεκλογικές δοκιμές εκκαιρίσαμε το ΑΚΕΣ. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα εκτιμηθεί για τους πολίτες. Όπως εκτιμηθεί και το γεγονός ότι στηρίζουμε τους πολίτες σε δύσκολες στην ελληνική κρίση με επιδοτήσεις του λογαριασμού ρεύματος, είτε τώρα με διάφορα εργαλεία από το Market Pass μέχρι το καλάθι του μικροσυντή, το οποίο όπως βλέπετε για τις τιμές του Παρασκευή του και τις τιμές του Κατσιφή του Αρνού έχει ήδη αποτελέσματα το οποίο πιστεύω ότι ξεκάρισε από το κοινό. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν θα μπορούσε να έχει γίνει, να το είχαμε πετύχει, αν η οικονομία μας δεν αναπτυσσόταν με πολύ γρήγορη της ανάπτυξης. Είναι η προϋπόθεση για την πραγματική σύγχυση του ανθρώπου και η προϋπόθεση για την οικοδόμηση και ενός δίκαιου κοινωνικού κράτους, το οποίο θα μπορεί να επενδύει στην παιδεία, στην υγεία, στο περιβάλλον. Όλα αυτά λοιπόν ελπίζω να είναι το αντικείμενο της προεκλογικής μας περίοδου και των συνεχίσεων του κύριου. Να δούμε πραγματικά ποιος έχει σχέδιο για το μέλλον της Ελλάδας και ποιος απαντεί στην fake news. Δεν μπορούν να μιλήσουν για γιατί σίγουρα δεν αισθάνονται για αυτό και δεν έχουν να πούν τίποτα για το μέλλον της πατρίδας, γιατί πολύ απλά δεν έχουν κανένα καινούργια ιδέα να καταθέσουν στο διάλογο. Αναπόφευκτα θα επιχειρούν να κινήσουν την πολιτική ζωή στην Ελλάδα. Δεν θα τους ακολουθήσουν. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουν οι πολίτες. Δεν αξίζει σε όλη την αντιπαράθεση. Εμείς θα επιδιώξουμε μέχρι τέλους να δούμε την πολιτική μας, ειδικά εδώ, εδώ στην Ελλάδα, όπου έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Και θα κάνουμε πολλά στην επόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε πια και την πρόσφατα να φέρει τη σχέση μα και στο έργο του μετρό, το οποίο πια όπως είχαμε το πει ολοκληρώνεται. Για πρώτη φορά έγιναν προετοιμαστικές διαδρομές καθ' όλη από όλο το μήκος τη Θεσσαλονίκη. Όπως είχαμε πει, δεν θα έχει απλά το πιο σύγχρονο μετρό στην Ευρώπη, θα έχει και το πιο όμορφο μετρό στην Ευρώπη. Γιατί μαζί με το εταιρικό έργο εδώ θα είναι η επίσκεψη σε ουσιαστικά σταθμούς οι οποίοι